Μου λίγο τώρα να δούμε και την πορεία των εμβολιασμών γενικά, μετά και την εφαρμογή των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν έτσι έντονες διαμαρτυρίες και δεν έχουμε και επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο. Έχουμε φτάσει, δηλαδή ένα ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που έλαβε τη μία δόση, είμαστε σχεδόν, θα μπούμε στο 86, είμαστε 85,9. Το ποσοστό ενήλικου πληθυσμού πλήρως πια εμβολιαστέντες, είμαστε μία ανάσα και ακουμπούμε το 82, είμαστε στο 81,9. Στα walk-in, τα οποία πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαστε στις 227.000. Έχουμε ναι. μία αύξηση. Κύριε Ανάγκη, βλέπουμε ότι καθημερινά ξεπερνούν τις 10.000 οι εμβολιασμοί. Ναι, το ερώτημα είναι μόνο... αναφορούν την ενισχυτική δόση ή ναι. αναφορούν και η πρώτη δόση ή η δεύτερη, έτσι ώστε να βοηθά και αυτό που κάνατε, τις αποφάσεις που χωρίζουν τον κόσμο στα δύο. Για την πρώτη δόση, προσέξτε, πάνε τώρα για την πρώτη δόση 1.000 την ημέρα. Μάλιστα. Προσέξτε αυτό που λέω. Πάνε τώρα, αυτοί οι οποίοι ήντουσαν αρνητές, πάνε τώρα για την πρώτη δόση και έχουμε 1.000 την ημέρα. Εχθές έκλεισε η βραδιά μας η ώρα 9 τη νύχτα με 11.000 εμβολιασμούς. Ναι. Έχουμε και αύξηση στο ποσοστό των παιδιών ηλικίας 16-17 ετών, περίπου στο 51,2. Ηλικίες 12 με 15 ετών, 39,6. Ναι, τώρα κύριε Γιαννάκη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη συζήτηση, αλλά και τις δηλώσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, διότι ο Υπουργός δεν θέλει να προβεί τώρα σε δηλώσεις για μέτρα που αποφασίζονται και ερήμην των αρμόδιων των επιδημιολόγων. Ισχύει κάτι τέτοιο ή μήπως ρωτάτε άλλους επιδημιολόγους που δεν είναι... Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι, επειδή εγώ συμμετέχω σε αυτήν τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Οι αποφάσεις παίρνονται και μετά ο Υπουργός τις παίρνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα να σχολιάζω τι λέει ή τι γράφει ο καθένας κτλ. Εγώ είναι μια ομάδα η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό και ο άνθρωπος παίρνει τα μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για ναι. αυτά τα μέτρα. Και τα αλλάζει ενδεχομένως. Μπορεί να μην είναι και αυτά που παίρνει ο Υπουργός. Αυτό είναι θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Εμείς όμως συνεδριάζουμε, ακούμε τι λέει ο καθένας, καταγράφονται, υπάρχει πρακτικό, καταγράφονται. Και από εκεί και πέρα. Κυρία Γιαννάκη, το λέω γιατί από χθες που έγινε γνωστό ότι ειδικά τα τελευταία τα μέτρα, έτσι, που προκαλούν και αντιδράσεις για δυσμενείς διακρίσεις, είπαν κάποια μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, το επιβεβαίωσαν και στη δική μου εκπομπή βεβαίως χθες, ότι δεν ρωτήθηκαν προηγουμένως και αυτές οι δηλώσεις είναι αυτές που στέκουν τώρα εμπόδιο και λένε όλοι δεν είναι επιστημονικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αυτό φωνάζει ο κόσμος. Την τεκμηρίωση γι' αυτό. Δεν θα μπω σε αυτή την. Ωραία. Αυτήν τη συζήτηση. Εγώ όμως αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω ότι το Υπουργείο Υγείας και δύο ο Υπουργός το επιτελείο του που είμαστε 5 άτομα καταθέτουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Ναι. Και με τους μαζικούς εμβολιασμούς που κάνουμε και με τα εμβόλια και με τους αρρώστους κάνουμε τόσα πολλά κάθε μέρα, όσα εσείς δεν μπορείτε να φανταστείτε και πόσο κόσμο βοηθούμε. Από εκεί και πέρα τώρα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν θα μπει φραγμό στη γλώσσα του καθενός. Εμείς κάνουμε το σωστό, αγαπητή κυρία Θάπ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννάκη. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Λοιπόν, να χαιρετήσω τώρα τον καθηγητή.